Θα φύγουμε, θα πάμε στη Σαντορίνη για να ακούσουμε τον κύριο Αντωνιγάκη να μας πει δύο-τρία πράγματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και κυρίως να μας πει τι έγινε με εκείνη τη διόρυγα του ΣΟΕΣ. Την ανοίξαμε ή όχι, γιατί έχουμε και ένα άγχος. Καλημέρα κύριε Γάκη, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από την θύρα, αγαπητά μου τέκνα, γιατί μπήκε και στο κλίμα τη αρχαιότητα. Τόση ώρα που σας... Με τις κροκοσυλέχτριες, είδες τι έχουμε. Ναι, ναι, ο κρόκος, Ναι, σημαντικό είναι. Ξέρετε ότι το κρόκος που λέμε, άμα λέω για την πράγμα, το αρχαίο σαφράν. Μπράβο, το σαφράν είναι. Και έλεγα ποια λέξη είναι, μπράβο, ευχαριστώ. Καλλιεργεί το πρώτο στη Σαντορίνη, να ξέρετε. Μάλιστα. Και από τη Σαντορίνη έφυγε. Και αυτό υπάρχουν και στις ηχογραφίες της αρχαίας θύρας, υπάρχουν οι κοπέλες που κρατάνε ψάρια και σαφράν. Ναι. Άρα λοιπόν ακόμα και ο περιβόητος κρόκος έχει τις ζωές τους Κυκλάδες. Πολύτιμος και πολύ για την υγεία μας. Φοβερός και μοναδικός. Ωραία. Ξέρεις, λοιπόν, οι κοπέλες που είχαν έρθει εδώ πέρα κάνανε αυτό, έτσι. Την τοιχογραφία κάνανε ένα παράσταση. Ναι, ναι, αλλά το λέω για όσους δεν το γνωρίζουν ότι η πατρίδα του Κρόκου είναι Κυκλάδες και η Σαντορίνη, η αρχαία θύρα. Μάλιστα. Σαν πιο αρχαίο έβριμα που υπάρχει πάντα, εννοείται πολιτιστικό, όπως είπαν και οι επιστημόνισές μας. Αλλά δεν έχει σχέση με την Κοζάνη πλέον, όπως την Κοζάνη είναι πιο διαδεδομένη καλλιέργεια πλέον και γι' αυτό έχει μείνει και ο όρος κρόκος Κοζάνης. Αλλά το σαφράν που είναι η επιστημονική του έννοια είναι από τις Κυκλάδες μας. Ωραία. Λοιπόν, η Σιδιέρ Ζωή καλά κρατά εκεί πέρα το θρίλερ. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν είδατε και τις σκηνές στην τηλεόραση. Αυτές οι ρηπές αμοθύλας πραγματικά γύρισαν στα πλάγια το πολύ φορτωμένο καράβι της Evergreen και θα συνεχίσουν κάποιοι να πλουτίζουν αυτή τη στιγμή και κάποιοι άλλοι να πληρώνουν το μαλλί. Και για όσους θέλουν και τις ιστορικές στοιχεία να ξέρουν ότι το 1967 νομίζω που είχε ξανακλείσει η διόρυγα του Σουέζ, ο μεγάλος Αριστοτέλης Σονάρης είχε θησαυρίσει εκμεταλλευόμενους άλλους δρόμους. Σωστός. Τώρα θέλω κάτι που είδα το πρωί τώρα και με στεναχώρησε στο Naxos Press. Τι κάνετε στα Φλαμίγκο? Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, παιδιά, είμαστε. Μας αρέσουν οι selfies, μας αρέσουν οι φωτογραφίες. Πώς, αφού τα Φλαμίγκο κοιμούνται, πρέπει να τα ξυπνήσουμε. Αν τους πετάξουμε μια πετρούλα τώρα. Δηλαδή, ναι, ναι, πραγματικά στεναχωρήθηκα. Το διάβασα τώρα πριν λίγο. Και θέλω να πω ότι πώς σας νιώθανε αυτοί οι φίλοι μας, οι πατριώτες μας ή όχι που το κάνουν αυτό, να κοιμούνται αυτοί λοιπόν στο κρεβάτι τους και να πετάγουν τίποτα πουλιά, να τα κράζουν και να τους πετάνε πέτρες. Νομίζω είναι απαράδεκτο αυτό αν συμβαίνει. Ελπίζω να ήταν μεμονωμένο. Προφανώς και θα ήταν μεμονωμένο γεγονός και ελπίζουμε να μην έχει συνέχεια, γιατί δυστυχώς η τάση να βγάζουμε φωτογραφίες είναι γενικότερο. Όχι να βγάζουμε φωτογραφίες, δεν είναι κακό να βγάζεις φωτογραφίες. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα social media και τα like σε κάνουν να τρελαίνεις μερικές φορές. Οπότε θες να αναδεικνύεις πράγματα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες δεν τα έκανες ποτέ. Ναι, ήταν το στείλω για κεκρεμένοι βουλεύτες με ενέργειές μου να τους μπράβο, πει τι να κάνουν. Σωστά, ναι, σωστά. Έτσι μπράβο. Σωστά. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τώρα κάτι που αφορά τους επαγγελματίες των Κυκλάδων μας κυρίως, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, ότι όπως είπε ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, ανοίγει το εξοικονομώ για τα τουριστικά καταλήμματα. Γύρω στα 600 εκατομμυριάκια θα μοιραστούν σε πρώτη φάση. Mm-hmm. Αφορά στην αρχή τα μικρά και μεσαίου μεγέθους καταλήμματα και επειδή κάποιοι θα ρωτήσουν τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα χρήματα ακριβώς, το βασικότερο είναι ότι θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κτίρια που είναι περιβαλλοντικά όχι τόσο ενεργοβόρα, να είναι πιο ποιοτικά στο τουριστικό τους παρεχόμενο προϊόν, να έχουν έτσι μια αγάπη προς το κλίμα και αυτές οι ενέργειες που θα επιδοτηθούν είναι η ενεργειακή αναβάθμιση τους, δηλαδή το κέλυφος, προκειμένου να βελτιωθεί η θερμοδιαπεραιτότητά τους, η εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, η χρήση ανανέσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών, η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, η εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης εξοικονόμησης νερού, η διαχείριση των απορριμμάτων, η έξυπνη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων για δραστηριότητες υποστηρικτικές. Βέβαια, η μόνη διαφορά με τα άλλα εξοικονομώ των σπιτιών ποια θα είναι? Ότι δεν θα είναι όποιος πρόλαβε μπήκε. Θυμάστε αυτό το μέτωπο το οποίο είχε πάρα πολύ ενοχλήσει, γιατί σε 10 λεπτά τελείωνε η δέσμευση του ποσού. Σωστά. Ναι. Αλλά ότι θα υπάρχει λοιπόν μια βαθμολογία ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεσαι, δηλαδή πόσο
τα κλιματικά κριτήρια και τις βαθμοημέρες. Δηλαδή οι βαθμοημέρες είναι πόσες μέρες το χρόνο έχει ψύχρα και πόσες είναι θερμές. Mm-hmm. Επίσης οικονομικά κριτήρια και πόσο μεγάλη είναι η αλλαγή της ενεργειακής αναβάθμισης που έκανες στο Κέλφος. Δηλαδή θα προηγηθούν τα κτίρια τα οποία έχουν πραγματικά ανάγκη. Αργότερα, είπε ο υπουργός μας, θα μπουν στο παιχνίδι και τα μεγάλα ξενοδοχεία, οι μεγάλες εγκαταστάσεις, και θα φτάσει λοιπόν ακόμα και το ποσό των 2 με 3 δισεκατομμυρίων στα επόμενα χρόνια η όλη αυτή προσπάθεια, Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Καλό είναι να πάνε οι επαγγελματίες να ρωτήσουν, γιατί υπάρχουν κτίρια στις κοιλάδες που είναι παλιά, mm-hmm. και τα οποία όντως έχουν ανάγκη από ενεργειακή αναβάθμιση, το οποίο βέβαια θα βοηθήσει τους ανθρώπους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, αλλά κυρίως να προστατεύσουν το περιβάλλον. Μάλιστα. Ναι, αυτό. 0-0 με την Καλαμάτα χθες η ΠΑΕ Σαντορίνη, στο πρώτο τους ιστορικό παιχνίδι στην Άξο. Ωραία, και θα συνεχίσουν νομίζω να παίζουν τα εντός έδρας παιχνίδια στην Άξο. Ναι, και για να πούμε για την κατάντια του κλαδίτικου ποδοσφαίρου, αυτή λοιπόν η μετανάστευση της Σαντορίνη στην Άξο, εκτός ότι βέβαια αν είχαμε θεατές θα προσέφερε θέαμα, στήχησε γύρω στα 10 χιλιάρικα στην ΠΑΕ Σαντορίνη, γιατί ακόμα και ασθενοφόρο φέρανε από την Αθήνα. Γιατί δεν είχαμε μέσα ασθενοφόρο? Όχι, δεν είχαν. Γιατί από ό,τι διάβασα ανήκει στη Λέσβο το ΕΚΑΒ της. Ναι, εκεί ανήκει, έτσι αλλιώς. Όλο το Νότιο Αιγαίο, όλο το Αιγαίο μάλλον στο Λέσβο είναι. Ναι. Και της Νάξου, και δεν έγινε συνώση ιδιοκρατικά και νοικιάσανε ασθενοφόρο από την Αθήνα. Αντί ακόμα και το ασθενοφόρο ήρθε από την Αθήνα. Αντί αυτή είναι η νησιωτικότητα και η κλαδικότητα. Ακόμα και μια μαύρη θύλα να μην μπορεί να την κερδίσει. Αν δεν φέρει την άδεια της Αθήνας και της Λέσβου. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά τα πράγματα τώρα που ζούμε στον αθλητισμό. Εντάξει, είναι ένα δείγμα αθλητισμός, είναι το λιγότερο. Δεν είναι ότι αυτό μας καίει το 0-0 της Σαντορίνης με την Καλαμάτα. Όχι ρε παιδί μου, αλλά πάντα είναι αυτό. Μικρές κινήσεις που δείχνουν τη διαφορά. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Είναι χρήματα που θα μπορούσαν να δοθεί για την ανάπτυξη του αθλητισμού σε άλλα επίπεδα. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν είσαι νησιώτης πρέπει λοιπόν ακόμη και το αυτονόητο, την παρουσία ενός ασθενοφόρου, να την πληρώσεις. Αυτό είναι δυστυχώς. Δεν πάμε καλά, ναι, εκεί πέρα. Και να πούμε στους αγαπητές μας, στους αρχαιολόγους και συντηρήτριες, ότι και στην Σαντορίνη έχουμε ένα φοβερό θέατρο εκεί πέρα, εγκατελειμμένο, πάνω στο καμάρι που κοιτάζει την Αμοργό και την Ανάση. Είναι δύσκολη δουλειά αυτή που κάνουν οι κοπέλες, αλλά ακόμα πιο δύσκολη τις κάνει το κράτος. Αυτά. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Πολλά φιλιά στον Νικηφόρο, τον μεγάλο ηθοποιό, τον οσκαρικό ηθοποιό θα έλεγα εγώ. Και κάτι παραπάνω. Βέβαια. Και κάτι παραπάνω, δεν είναι μόνο έτσι, θα τα λέμε όλα. Και νομίζω ότι τρέμει η θέση του Λευτέρη Ελευθερίου, γιατί αν ο Νικηφόρος τολμήσει να πέσει ένα fame south of familiar και όλα αυτά τα πράγματα. Α, καλά. Νομίζω ότι τα δεκάρια. Μην το ψάχνεις καθόλου, θα έχουμε πανηγύρικη. Λοιπόν. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, δεν τρώμε, ούτε κουλούρι, τίποτα. Ναι, ούτε κουλούρι. Ακριβώς. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.